Φίλε, έχουμε εδώ κοντά μας και καλημερίζουμε τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον νέο Υπουργό Υγείας. Καλημέρα και σιδεροκέφαλος, δεν τα έχουμε ξαναπεί. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ την πρόσκληση. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Κοντά μας είναι και η κυρία Πυριώτη, αγαπημένη μας συνάδελφος, και ο κύριος Γιακουμής, ομοίως. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς. Λοιπόν, πριν πάμε και στα πολιτικά ζητήματα, τα οποία θα θέσουμε ως ερωτήματα στον νέο Υπουργό Υγείας, θέλω να ξεκινήσουμε αμιγώς με τα θέματα του Υπουργείου σας, κύριε Υπουργέ, διότι από χθες που ξέρουν αρκετοί τηλεθέτες ότι θα έρθετε, βλέπω την αγωνία στα ερωτήματά τους και νομίζω ότι πρέπει να ασχοληθούμε. Θέλω να ξεκινήσουμε καταρχάς με το θέμα των γενώσιμων. Μπαίνει κόφτη, εισέλιξε αυτό, μπαίνει κόφτη των 3 ευρώ. Ναι, μπήκε κόφτη. Από χθες έχει δημοσιευτεί η απόφασή μου σε ΦΕΚ. Τι θα πει αυτό για να το καταλάβουμε. Οποιεί στο νέο δελτίο τιμών, κατά εφαρμογή μια προηγούμενη αποφάση, αλλά σωστή, δεν την αφήσαμε αυτή, απλώς εφαρμόζονται τώρα, αυτό εννοώ. Αλλάζει τον τρόπο τη αποζημίωση των γενωσίμων φαρμάκων. Τι κάνει δηλαδή. Όταν κάποιος συμπολίτης μας μπαίνει σε ένα φαρμακείο και έχει μια συνταγή να εκτελέσει για ένα φάρμακο, ο οποίος αποζημιώνει αναθεραπευτική κατηγορία το φτηνότερο γενώσιμο αυτής της κατηγορίας. Ναι. Αν τώρα... Καινούργιο, γιατί τα γενώσιμα ξέραμε ότι ήταν πάντα ήταν φτηνότερα και καλύπτονταν πλήρως. Φτηνότερα είναι ούτως ή άλλως, όχι πάντα, από το 2018 καλύπτονταν πλήρως. Αυτό στην ουσία που γίνεται τώρα είναι αυτό που ίσχυε έως το 2018. Ναι. Λοιπόν, είχε αλλάξει το 2018 σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η διείσδυση των γενωσίμων ξοδεύοντας περισσότερα χρήματα. Το έτσι είχε ανακοινωθεί. Δεν δούλεψε αυτό. Η διείσδυση γενωσίμων στην Ελλάδα παραμένει πάρα πολύ χαμηλή. Και πιστεύουμε σε ένα παλαιότερο σύστημα που λέει, που είναι βασικά αυτό που είναι σε όλη την Ευρώπη, που λέει ότι ο ασφαλιστικός φορέας, εν προκειμένου ο ΕΟΠΗ, σου αποζημιώνει αναθεραπευτική κατηγορία το φθηνότερο φάρμακο. Και αν θες να πάρεις ένα ακριβότερο φάρμακο, τη διαφορά την πληρώνει από την τσέπη. Και έτσι είναι και γενώσιμο. Για τα γενώσιμα πάντα. Για τα γενώσιμα μόνο. Όμως αυτή η απόφαση που είναι σωστή. Άρα και αφορά περίπου 1.700 κύριε, φάρμακα. Όλα τα γενώσιμα τα κλειδώνει εκεί. Να το ολοκληρώσω. Είναι περίπου 1.700 φάρμακα, ναι, αυτά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στο 90% των περιπτώσεων οι διαφορές είναι πολύ μικρές. Είναι μισό ευρώ, ένα ευρώ, αυτές είναι οι διαφορές. Mm-hmm. Για τα γενώσιμα γενικά είναι φτηνά φάρμακα, όπως είπε ο κ. Πλάτζος. Σε κάποιες περιπτώσεις, κυρίως στην οικογένεια των φαρμάκων που ονομάζονται στατίνες, είναι αυτά που παίρνουμε για τη χοληστερίνη, αλλά και σε κάποια ψυχιατρικά φάρμακα υπήρχαν διαφορές τάξης των 10 και των 12 ευρώ. Μεγάλες. Για να μην επιβαρυνθεί λοιπόν τόσο πολύ ο κόσμος, έβαλα ένα όριο στα 3 ευρώ. Δεν μπορεί ποτέ η διαφορά να είναι πάνω από τα 3 ευρώ. Κλείδωσε πάνω από 3 εκεί, ευρώ λοιπόν. Τα πλέον ΕΟΠΗ. Κλείδωσε εκεί. Ναι. Τέλος. Ωραία. Άρα πάει αυτό με τα φάρμακα. Πάμε λίγο τώρα στο θέμα των απογευματινών ιατρίων. Από ό,τι ξέρω, έχετε χειρουργείων. Και αύριο. Χειρουργείων. Έχετε αύριο και ανακοινώσεις. Σωστά. Αύριο στις 10.30 το πρωί. Έτσι. Μετά από πάρα πολύ δουλειά. Ήταν, ξέρετε, μια. Θα ήθελα να πω λίγο πώς. Καμιά φορά εκπλήσωμε με το πώς είναι τα πράγματα στην Ελλάδα. Την ανάγκη να θεσμοθετηθούν απογευματινά χειρουργία στο ΕΣΥ είχε εκφράσει πρώτος ο Υπουργός Υγείας του ΠΑΣΟΚ, Αλέκος Παπαδόπουλος. Ήταν το 2001. Όταν έγινε εγώ Υπουργός Υγείας το 2013 για πρώτη φορά, βρήκα αυτή τη διακήρυξη, αλλά δεν είχε γίνει τίποτα έκτοτε. Επιπληρώμη τότε. Επιπληρώμη φυσικά. Και τότε έγιναν και τα απογευματινά ιατρία. Έγιναν τα απογευματινά ιατρία, τα οποία ισχύουν έκτοτε, αλλά δεν έγιναν τα απογευματινά χειρουργία. Εξήσα μια ομάδα εργασίας για να δούμε πώς μπορούμε να τα κάνουμε. Έφυγα μετά από Υπουργός Υγείας, δεν έγινε τίποτα, πλην της περίοδου Πλεύρη Γκάγκα. Ο πράγματι η Μίνα Γκάγκα ψήφισε ένα νόμο για να βάλει μπρος τα απογευματινά χειρουργία. Μετά πάγωσε πάλι και το έρθα εγώ και το έβαλα αμέσως μπρος. Δουλέψαμε πολύ με τον κύριο Θεμιστοκλέους, αύριο 10.30 θα παρουσιάσουμε το πλαίσιο, τους όρους, προϋποθέσεις, το πώς, το χρονοδιάγραμμα κτλ. Αμέσως, Μαριάννα, μου έρχομαι. Θέλω να δούμε κάποιες κάρτες λίγο αμέσως. Για να καταλάβουμε λίγο γιατί όγκο. Τεράστιο όγκο. Μιλάμε. Μιλάμε λοιπόν τώρα για τα απογευματινά χειρουργία και αυτή τη στιγμή είναι σε αναμονή 102.000 περιπτώσεις. Περιμένουν έως 4 μήνες 45.000 περιπτώσεις. Απογευματινά χειρουργία. Έως 12 μήνες 55.000 περιπτώσεις και πάνω από ένα χρόνο 2.000 συμπολίτες μας. Να το πω μάλλον συμπολίτες, όχι περιπτώσεις, άνθρωποι είναι. Και το κόστος τώρα, βάσει αυτών που ξέρουμε μέχρι στιγμής, είναι για τα απογευματινά χειρουργία το 70% στον ΕΟΠΗ και το 30% στους πολίτες. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Έλα, Μαριάννα. Ναι, ήθελα να πω, κύριε Υπουργέ, ότι αυτό που βλέπουμε, βέβαια, τα στοιχεία που μόλις είδαμε, δεν αφορούν. Αφορούν προγραμματισμένα χειρουργία, ναι, δηλαδή δεν τακτικά αφορούν χειρουργία, τα έκτακτα και τα επίγοντα και τα χειρουργία τα οποία είναι βαριά. Όμως υπάρχει υποψία, και επιτρέψτε μου να το πω αυτό για να πάρω εγώ την ευθύνη και όχι κανένας άλλος,
ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, εκεί που βλέπουμε πάνω από 4 και 5 και 6 μήνες αναμονής, γίνεται διαλογή υπογείως. Δηλαδή, οι άνθρωποι, οι γιατροί, οι οποίοι λειτουργούν και βάζουν σε μία σειρά τα χειρουργεία, κάποιοι από αυτούς λειτουργούν με άλλου τύπου κριτήρια. Γι' αυτό και βλέπετε τα στατιστικά στοιχεία να δείχνουν ότι κάποιες κλινικές δεν έχουν τέτοιου είδους καθυστερήσεις και κάποιες άλλες έχουν, ή βλέπεις ξαφνικά ένα χειρουργείο το οποίο λες αυτό γιατί δεν έγινε, ρε παιδιά. Και στην πραγματικότητα είναι άλλα τα πράγματα. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, αυτό το κομμάτι θα το διορθώσετε με τον καινούργιο, με την καινούργια μέθοδο? Δηλαδή θα εξαφανιστεί το αν έχεις μπάρμπα στην κορώνη ή κάτι άλλο, εσύ θα χειρουργηθείς και ο άλλος θα περιμένει ένα χρόνο? Επαναλαμβάνω, όχι στα τακτικά χειρουργεία. Ναι, ναι. Να πω, ως τα έκτακτα, ναι. Να πω ότι, ότι η πρώτη μεγάλη μεταρρύθμιση που έχουμε ήδη ξεκινήσει και είναι σε φάση υλοποίησης και γίνει η πρώτη φάση, είναι η ενιαία λίστα χειρουργείου. Αυτά τα στοιχεία που τώρα είδατε έχουν αντληθεί από την ενιαία λίστα χειρουργείου. Τι είναι η ενιαία λίστα χειρουργείου? Για πρώτη φορά έχουμε καταγράψει όλες τις αναμονές όλων των τακτικών χειρουργείων του ΕΣΥ με ονοματεπώνυμο αυτά και ΑΜΚΑ. Δηλαδή. Ακριβώς, ναι, με ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ σε όλες τις κλινικές Ελλάδος. Τις έχουμε βάλει σε μια πλατφόρμα. Προς το παρόν, ακόμα η πλατφόρμα δεν είναι δημοσίως προσβάσιμη, γιατί ακόμα τη φτιάχνουμε. Ο τελικός μου σκοπός σε διάστημα περίπου 2 μήνων από σήμερα είναι να ανοίξουμε την πλατφόρμα και στο κοινό, χωρίς ονοματεπώνυμο και ΑΜΚΑ φυσικά, για να μην υπάρχουν προσωπικά δεδομένα, αλλά μόνο στατιστικά στοιχεία. Ναι. Αλλά να το παρουσιάζουμε σε επίπεδο κλινικής. Δηλαδή, αυτό που είπε τώρα η κυρία Πυριώτη, να μπορεί να δει ένας συμπολίτης μας ότι αν πας να κάνεις έτοιμα να σε χειρουργήσουν π.χ. στην πρώτη κλινική του Ευαγγελισμού, εκεί έχεις μια αναμονή μέση 3 μηνών. Αν πας στη δεύτερη, έχεις μια αναμονή 7 μηνών. Και αν πας στην τρίτη, έχεις μια αναμονή 9 μηνών. Τυχαία τα νούμερα, έτσι, για να παρεξηγηθώ. Για να βλέπεις, επίσης να μπορείς να δεις κάτι άλλο. Ποιες είναι οι κλινικές που κάποιοι παραμένουν πάντα προς τα πίσω και κάποιοι προηγούνται πάντα μπροστά? Με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Αυτά θα γίνουν δημοσίως γνωστά. Θα τα βλέπει ο κόσμος. Ένα λεπτό όμως τώρα. Εγώ ακούστε. Δεν μπορώ εγώ να παρέμβω σε μια απόφαση ενός γιατρού που θα πει πρέπει να προηγηθεί η Μαριάννα Πυριώτη γιατί επιβαρύνει την υγεία της. Και άρα επήγη. Αυτό είναι μια ιατρική απόφαση. Εγώ δεν μπορώ να παρέμβω σε αυτό. Αλλά προσέξτε. Το να βλέπουμε όλοι μαζί οι Έλληνες ότι σε μια κλινική αυτό γίνεται εξ συστήματος και σταθερά, γύρει λόγους να πας μετά και να ελέγξεις γιατί σε αυτή την κλινική γίνεται σταθερά. Πάμε λίγο στην πράξη αυτό που λέει. Πάμε λίγο στην πράξη. Όπως επίσης, ήδη έχω δώσει εντολή και φτιάχνουμε πλατφόρμα και θα παρουσιάσω κάποια στοιχεία και αύριο για το άλλο περίεργο φαινόμενο. Τα είπα ξενοενγέ προχθές και δεν είχαν απάντηση. Ότι. Πας σε μια κλινική και βλέπεις ότι ο γιατρός κύριος Γεωργιάδης κάνει 50 επεμβάσεις, ας πούμε, οφθαλμικές ή, ξέρω εγώ, χολής το μήνα. Και ο συνάδελφός του κύριος Γιακουμής το ίδιο, κάνει 48. Τα υλικά που χρησιμοποιεί ο κύριος Γεωργιάδης κατά μέσο όρο στις 50 κοστίζουν στο νοσοκομείο 1.000 ευρώ ανά επέμβαση, τα υλικά που βάζει ο κύριος Γιακουμής κοστίζουν 4.000 ευρώ ανά επέμβαση. Άρα λέτε γιατί και θα ερευνηθεί. Αυτά θα ερευνηθούν όλα. Και εξάντε. Και προς τα πίσω θα πάω στον χρόνο. Εδώ όχι μόνο από εδώ και μπρος. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Και γιατί σημαίνει προς τα πίσω? Επειδή δεν είμαστε συνεννοημένοι. Προφανώς. Λοιπόν, αυτά όλα θα γίνουν γιατί θα πρέπει στο σύστημα να μπει διαφάνεια. Όμως. Θα το πω αυτό. Επειδή εγώ δέχομαι απολύτως ότι υπάρχει εδώ σε όλα αυτά ένας αντίλογος που λέει: κύριε Υπουργέ, ωραία αυτά που λέτε για τη διαφάνεια και την αξιοκρατία και να μην υπάρχει φακελάκι κτλ. Αλλά οι γιατροί μας παίρνουν λίγα χρήματα. Εγώ εκεί θέλω να έρθω, θα γιατί δούμε η πηγή του για προβλήματος για να μην τα ανοίξουμε όλα στη σειρά εκεί, λίγο. Μισό λεπτό. Μένουμε λίγο στα απογευματινά ιατρία. Και η έλλειψη γιατρών. Μισό λεπτό. Λέμε λοιπόν ότι ξεκινούν τα απογευματινά ιατρία. Χειρουργία. Τα απογευματινά ιατρία υπάρχουν εδώ και 22 χρόνια. Χειρουργία, μου έχει κολλήσει τώρα. Εμένα χειρουργία. Υπάρχουν γιατροί και έχουμε δύο ανθρώπους οι οποίοι λένε πριν καν τελειώσει το μεσημεριανό που πάει μέχρι το απόγευμα, εγώ έχω ακόμη δουλειά. Πώς θα έρθει ο επόμενος? Υπάρχει έλλειψη. Ακούστε λίγο τι λένε για να τους απαντήσουμε. Ποιοι αναισθησιολόγοι θα κοιμίζουν τον ασθενή όταν υπάρχουν 280 κενές θέσεις αναισθησιολόγων σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή περίπου το 25% των οργανικών θέσεων δεν καλύπτεται πανελλαδικά? Γίνεται μάχη κυριολεκτικά
στο ποιο χειρουργείο θα μπει, πώς θα καθοριστεί το πρόγραμμα χειρουργείων, ποιος χειρουργός, ποια ειδικότητα, δεν φτάνουν τα χειρουργικά τραπέζια. Ξέρουν πολύ καλά ότι τα χειρουργεία τα πρωινά καταλήγουν να τελειώνουν πολύ αργά το απόγευμα, κάποιες επεμβάσεις ακόμα και βράδυ. Άρα, κύριε Υπουργέ, άμα φτάνουν κάποιες επεμβάσεις των πρωινών χειρουργείων να τελειώνουν βράδυ, δείξατε, τι θα γίνει? Οι δύο κυρίες που δείξατε είναι, τι σέβομαι, είναι η πρόεδρος του ΟΕΝΓΕ, η πρώτη κυρία, και η άλλη μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΕΝΓΕ. Είναι συνδικαλιστές για το. Δεν έχει σημασία αυτό. Μια πραγματικότητα περιγράφουν. Ακούστε. Επειδή όλοι έχουμε και μια ιδεολογική ταυτότητα εδώ. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι που περιγράφουν οι γιατροί, δηλαδή είναι αλλιώς. Θα τα εξηγήσω, αλλά δεν είναι άνθρωποι με ουδέτερο ιδεολογικό πρόσημο. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν άποψη. Είναι γιατροί που είναι κατά της ιδιωτικής υγείας και το εξέβαλαν στο γραφείο μου. Πώς σας το λέω. Λοιπόν, απλά να το ξέρω ο τηλεθεατής, δεν μιλάμε κάτι ουδέτερο. Μιλάμε για άνθρωπο συγκεκριμένη άποψη. Έχουν ουδέτερους γιατρούς που λένε ότι υπάρχουν ελλείψεις. Δεν υπάρχουν ελλείψεις. Πώς θα προετοιμάσουν τα χειρουργεία, αν δεν υπάρχουν οι άνθρωποι? Εξηγήστε το, δεν έχουμε απλέτο χρόνο. Ταυτόχρονα. Αλλά εντάξει. Άλλο τα είπα και στην ΟΕΝΓΕ. Εμείς θα δώσουμε την ελευθερία στις κλινικές εκείνες που θέλουν και μπορούν να οργανώσουν απογευματινά χειρουργία. Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι θα οργανώσουν την άλλη μέρα όλες οι κλινικές του ΕΣΥ απογευματινά χειρουργία. Mm-hmm. Οι ελλείψεις που υπάρχουν δεν είναι οριζόντιες. Υπάρχουν νοσοκομεία που έχουν πλήρες προσωπικό, πολλά, και υπάρχουν νοσοκομεία που έχουν μεγάλη έλλειψη προσωπικού, πάρα πολλά. Για να είμαστε ειλικρινείς. Προφανώς εκεί που έχουν μεγάλο έλλειμμα προσωπικού, θα είναι δύσκολο να κάνουν μια χειρουργία. Ή θα κάνουν πολύ αργότερα. Ή δεν θα γίνονται. Εκεί που έχουν πολύ προσωπικό θα κάνουν ευκολότερα. Το θέμα των ελλείψεων των γιατρών και σε ειδικότητες που προαναφέρθησαν, κύριε Υπουργέ, αλλά και άλλες ειδικότητες. Εσείς σκοπεύετε να κάνετε κάτι, δηλαδή πώς θα το λύσετε αυτό? Αυτή την εβδομάδα ή αύριο, το μπορεί μέχρι Τετάρτη σε κάθε περίπτωση, θα έχουν υπογραφεί οι προσκλήσεις για την πρόσληψη 1.600 κάτι γιατρών. Και άλλων, και 3.000 νοσηλευτών κλπ. Πού θα πάνε αυτοί? Να κατανέμονται, αν την επικράτεια. Αναλόγως των. Η ειδικότητα του αναισθησιολόγου έχει έλλειψη. Δεν είναι θέμα δηλαδή ότι υπάρχουν αναισθησιολόγοι που περιμένουν. Πολύ σωστά. Γιατί υπάρχει έλλειψη. Γιατί, πολύ γιατί σωστά. Θα γίνει. Γιατί υπάρχει το μεροκάματο του τρόμου, και επίσης εκτός από μεροκάματο του τρόμου έχει πολύ χαμηλές απολαύσεις στο ΕΣΥ. Πολύ σωστά. Στον ιδιωτικό τομέα πληρώνεται πολύ, πολύ καλά. Πολύ σωστά. Άρα τι λέμε με όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε? Ότι ο αναισθησιολόγος που είναι στο ΕΣΥ και το σκέφτεται να φύγει. Γιατί πάει. Έχει πολύ χαμηλή αμοιβή στο ΕΣΥ σχέση με τον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Μετά από απογευματινά χειρουργία θα μπορεί να συμπληρώσει το εισόδημά του, να μειώσει αυτή τη διαφορά με τον ιδιωτικό τομέα και να έχει ένα κίνητο περισσότερο ρολόι. Μισό λεπτό. Κύριε Γεωργιάδη, ξέρετε τι λέτε? Ότι θα δουλεύει 8 ώρες κανονικά και μετά θα δουλέψει άλλες 5. Δεν θα δουλεύει 8 ώρες κανονικά. Γιατί μια κλινική, κυρία Πληγιώτη, γι' αυτό κάνουμε ανακλινική, δεν έχει έναν αισιολόγο. Δεν έχετε καταλάβει και εσείς την αρχιτεκτονική. Έχει μια χειρουργική ομάδα. Άλλη μισή το πρωί. Η χειρουργική ομάδα έχει τρεις χειρουργούς, 7 αναισθησιολόγους, 30 νοσηλευτές. Αυτοί θα μοιράζουν τις βάρδιες πρωινά και απογευματινά μεταξύ τους. Τα παραπάνω χρήματα προς τα παραπάνω χρήματα θα τα μοιράζονται κατά τον τρόπο που θα έχουν μοιράσει τις βάρδιες τους, σας λέω. Αυτή είναι η έννοια της ομάδας. Άρα για να το εξηγήσουμε. Δεν δουλεύει λίγο ο ίδιος από το πρωί μέχρι το βράδυ. Στα νοσοκομεία που υπάρχει επιπλέον προσωπικό θα γίνονται απογευματινά ιατρία. Εκεί που δεν υπάρχουν δεν θα γίνονται. Σωστά. Και θα είναι βάρδιες πρωινές τελειώνει, βάρδια απογευματινή τελειώνει. Σωστά. Τελειώνει τα χειρουργία στις 3 το μεσημέρι. Υπάρχουν όμως και περιοχές. Όσο επιτοπλίστουν, γιατί κάποιοι μας είπαν ότι είναι νησιωτικές, όπως ξέρει. Σήμερα στο ΕΣΥ τελειώνουν τα χειρουργεία 3 το μεσημέρι, άντε βία 4 σε κάποια χειρουργία. Μάλιστα. Τώρα λέει η πρόεδρος του ΕΝΓΕ, όχι, λέει υπάρχει χειρουργείο. Φτάνει και μέχρι αργά. Φτάνει μέχρι αργά. Ναι. Μετά όμως λέει και το άλλο. Στο χειρουργείο αυτό, στο νοσοκομείο αυτό, στην κλινική αυτή, έχουμε άδεια χειρουργία κρεβάτια λόγω έλλειψη προσωπικού. Άρα εκεί πολύ εύκολα θα πάει σε ένα διπλανό κρεβάτι, αυτό θα κάνει το διπλανό χειρουργείο. Να σας δείξω κάτι λίγο. Ακούστε. Επειδή λέμε αυτά θα τα λύσει όλα η ζωή εναλτό. Και πού θα κρυθεί η μεταρρύθμιση την οποία έχω αποφασίσει να κάνω, γιατί εγώ κρίνω όμως πολιτικός για τα που λέω. Πού θα κρυθεί η μεταρρύθμιση? Θα κρυθεί, παιδιά, στην ενιαία λίστα χειρουργείου. Εάν σε ένα χρόνο είμαστε εδώ. Από αυτή τη λίστα που δώσαμε. Αν του χρόνου που θα με φέρετε εδώ. Αντί για 102.000 αναμονή που βλέπετε σήμερα. Τι προσδοκίες? Είναι 198, 95, 80, 70. Εσείς που προσδοκάτε, κύριε Υπουργέ, του χρόνου που θα είμαστε εδώ, αυτό το 102.000, τι περιμένετε? Εγώ να βάζω γίνει να είναι μείον ένα. Τι μείον ένα? Να είναι μία λιγότερη 2000. Αναμονή. Να είναι μία λιγότερη αναμονή. Εάν η μεταρρύθμιση οδηγεί
σε μικρότερη αναμονή στα πρωινά χειρουργεία. Γιατί αυτό που λένε τα πρωινά χειρουργεία. Και το άλλο, κύριε Υπουργέ. Η μεταρρύθμιση θα έχει επιτύχει. Να οδηγεί όλο και λιγότερο στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Διότι εδώ ο άνθρωπος που θέλει να χειρουργηθεί και έχει μια αλφα δυνατότητα. Δείξτε λίγο τι κάνει στι αμοιβές. Θα πάει σε ένα. Πολύ σωστά. Αλλά προσέξτε τώρα. Δεν θα περιμένει 6 μήνες. Προσέξτε τώρα τη διαφορά. Σήμερα για να πάει κάποιο σε ένα ιδιωτικό. Μια ιδιωτική κλινική σε ένα ιδιωτικό χειρουργείο θα πληρώσει για μια επέμβαση, ας πούμε, 5 χιλιάρικα. Εάν την κάνει τώρα στα πανεπιστήμια του ΕΣΥ, θα πληρώσει ένα χιλιάρικο. Άρα θα του δώσει το κίνητρο και την ευκαιρία να πάει πληρώνοντας πολύ λιγότερα χρήματα στο ΕΣΥ. Πολύ απλά. Υπουργέ, βλέπουμε μια κάρτα που δείχνει τις σημερινές με την αύξηση από 1η-1η του 24 αμοιβές των γιατρών. Με εφημερίες 17 και 24 ώρες, καθημερινά από τις 2.30 ως τις 10. Βλέπετε τώρα, συντονιστής Πανεπιστημίου, 8.90 την ώρα. Επιμελητής Α και επίκουρος καθηγητής, 8.08 την ώρα. Αυτό είναι ανέκδοτο. Βλέπετε επιμελητής διευθυντή. Αυτό είναι αύξηση 20% από ό,τι είχε πριν. Όχι, το αρχικό, η αρχική αποζημίωση είναι ανεκδοτολογική. Και καθώς βλέπουμε αυτή την κάρτα, για να μην την πω μία-μία, με αυτά τα ποσά, Υπουργέ, πώς ευελπιστείτε ότι θα γυρίσουν αναισθησολόγοι γιατροί στο δημόσιο να κάνουν τη δουλειά. Δεν είναι έτσι. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας, τη μισθοδοσία του, κοστίζει στον Ελλήνα φορολογούμενο 3 δισεκατομμύρια. 3.000 εκατομμύρια ευρώ. Και πού πάνε? Στους μισθούς τους. Στους μισθούς. 3.000 εκατομμύρια ευρώ είναι. Αυτό που βλέπετε και λέτε λίγο, στο σύνολό του, είναι 3.000 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Ναι, λίγο είναι. Το 1/20 των εσόδων. Κοιτάξτε, άμα γίνουμε Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα ή Ελβετία, θα σας δώσω εγώ 10 δισεκατομμύρια ευρώ. Να είμαστε λίγο τώρα συνεννοημένοι. Το ερώτημα αποφορτίζει προφανώς. Τι άλλο είναι? Θα γυρίσουν γιατροί. Οποιοδήποτε επαγγελματίας, επιστήμονας εννοώ, που με πολύ μικρότερη ευθύνη από την ευθύνη ενός γιατρού, το ποσό των 8 και των 10 ευρώ την ώρα το θεωρούμε ικανοποιητικό, ανεξάρτητα πόσο στοιχίζει το σύστημα. Εγώ λέω ότι για αυτόν τον λόγο γιατροί πηγαίνουν πρωτίστως στον ιδιωτικό τομέα και επίσης στο εξωτερικό. Είναι ένας από τους λόγους. Είναι, εγώ δεν λέω ότι έχετε λεφτά και δεν πράγματι ένας από, είναι πράγματι ένας από τους λόγους. Όμως δεν είναι ακριβώς έτσι. Γιατί άμα ήταν ακριβώς έτσι θα είχαμε αδειάσει από γιατρούς. Δεν έχουμε αδειάσει. Γιατί το δημόσιο έχει μονιμότητα που δεν έχει ο ιδιωτικός τομέας. Γιατί στον ιδιωτικό τομέα δουλεύει πολύ περισσότερες ώρες από ό,τι στον δημόσιο. Άρα δεν είναι έτσι. Και τα νοσοκομεία που είναι σε αρνητικές περιοχές. Παράδειγμα στη Σαντορίνη. Ένα πολύ παθό νοσοκομείο, το ξέρετε. Σαντορίνη δεν είναι Εθνικό Σύστημα Υγείας, είναι ΑΕΜΗ. Είναι άλλη κατηγορία νοσοκομείων. Για παράδειγμα, το αναφέρω ότι πόσες ελλείψεις ειδικοτήτων υπάρχουν, υπήρχαν και υπάρχουν. Έχουμε, Ευαγγέλη, σε αυτά που λες, από χθες μηνύματα τηλεθεατών. Ογκολογική ασθενής για το Ογκολογικό Νοσοκομείο Βόλου. Πείτε σας παρακαλώ πολύ στον Υπουργό ότι έχει μείνει με έναν ογκολόγο. Η μοναδική γιατρός κάνει υπεράσπιστες προσπάθειες. Ειδικά για το Νοσοκομείο Βόλου, όπου ήρθε και ο κύριος Δήμαρχος Βόλου προχθές στο γραφείο μου για αυτό το λόγο και είχε δίκιο και μου έγινε και επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή για αυτό το λόγο από έναν βουλευτή του ΚΚΕ και είχε δίκιο. Είναι μέσα στις προκηρύξεις που βάλουμε αυτή την εβδομάδα να βρούμε ογκολόγο του Νοσοκομείου Βόλου. Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκης βγαίνει εκτός εφημεριών για ένα μήνα. Ο Άγιος Παύλος Θεσσαλονίκη είναι άλλη κατηγορία. Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη που έχει τη μεγαλύτερη έλλειψη αναισθησιολόγων σε όλη τη χώρα. Εκεί μετακινούμε αναισθησιολόγους και από τα μικρότερα νοσοκομεία προς τα μεγαλύτερα για να μπορούν να βγαίνουν τα χειρουργεία και από τον ιδιωτικό τομέα σχεδόν με επίταξη προς τα δημόσια νοσοκομεία για να βγαίνουν οι εφημερίες. Στα πλαίσια αυτών των μετακινήσεων υπήρξε και μια κινητοποίηση στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος, γιατί πήραμε αναισθησιολόγους να πάμε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Να κάνω μια παρένθεση, θα το ξέρω, θα ήθελα να το πω στην αρχή. Έχει συμβεί τελευταίες μέρες κάτι που είναι πάρα πολύ γελίο, αλλά και τρομακτικό. Πήραν για βόμβα, κάναν φάρσα στο νοσοκομείο Αγία Σοφία και πήραν χθες για βόμβα και κάναν φάρσα στο νοσοκομείο Ιπποκράτου Θεσσαλονίκη. Θέλω να παρακαλέσω να μην κάνουν τέτοιες φάρσες στα νοσοκομεία. Διότι, επειδή μπήκε αυτή η βόμβα στο Υπουργείο Εργασίας πριν από 2 εβδομάδες, κάθε τηλεφώνημα πλέον για βόμβα το εκλαμβάνουμε πολύ σοβαρά και έτσι πρέπει. Όταν όμως ένα νοσοκομείο στην εφημερία και σταματάει για να ψάξουμε για τη βόμβα, κάποιοι άνθρωποι αντί να περιμένουν 2 ώρες, περιμένουν 4. Μην πέσετε με τον πόνο των ανθρώπων, εν πάση περιπτώσει. Με συγχωρείτε που εκνευρίζομαι, αλλά είναι τόσο γελίο πράγμα αυτό να παίρνει να κάνει φάρσα για βόμβα σε ένα νοσοκομείο την ώρα που έχει εφημερία.
Προφανώς. Δηλαδή, πραγματικά έχω ζητήσει να έρθουν τα τηλεφωνικά πόρτα και να τους πιάσουν. Να δω να βγάλω τη φάτσα τους στην τηλεόραση και κάνουν πλάκα με τον πόνο των ανθρώπων. Ναι, να το κάνετε. Δύο τελευταία θέματα εκτός της ειδικότητάς, εκτός του Υπουργείου. Έρχονται στην Αθήνα οι αγρότες, κύριε Υπουργέ. Μιλήσαμε προηγουμένως και με έναν αγρότη και μας είπε ότι έρχονται για να μείνουν. Δεν έρχονται για ένα 24ωρο. Τι θα κάνει η κυβέρνηση? Δεν έχω αρμοδιότητα στο θέμα αυτό. Είστε αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας, είστε στην κυβέρνηση. Τι θα κρατήσετε? Πολιτικό πρόσωπο είστε, κύριε Υπουργέ. Η κυβέρνηση δεν αντιδικεί με τον αγροτικό κόσμο. Εγώ έχω πει ότι πρέπει να προσέξουν οι αγρότες να μην προκαλέσουν ούτε βλάβη στην ελληνική κοινωνία, ούτε να γυρίσει η κοινή γνώμη εναντίον τους από εκεί που είναι υπέρ τους. Εγώ που λέω ότι έχουν δίκιο ως προς το κόστος παραγωγής και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν, τους λέω πολύ έτσι ήρεμα, πολιτισμένα και φιλικά, να προσέξουν να μην χάσουν το μέτρο. Έχουν δίκιο στα αιτήματά τους, τα οποία λένε ότι δεν έχουν εκπληρωθεί από τις εξαγγελίες του κύριου Πρωθυπουργού. Κοιτάξτε, οι εξαγγελίες του κύριου Πρωθυπουργού είναι πολύ μεγάλες και πολύ στοχευμένες. Τα αιτήματα που ακούω που λένε τώρα, οι ίδιοι το λένε να τους βγάλετε, είναι αιτήματα που έχουν εδώ και 20 χρόνια. Εντάξει. Σε ό,τι αφορά την ΚΑΠ, okay. Λέτε εσείς τώρα. Εντάξει. Ούτε την ΚΑΠ μπορεί να αλλάξει μόνη η Ελλάδα, παιδιά. Η κοινή αγροτική πολιτική δεν αλλάζει από ένα κράτος μέλος. Μην ζητάμε θαύματα. Ωραία, λοιπόν, θα κλείσει το κέντρο της Αθήνας και θα ζητήσει τον άλλο πρωθυπουργό να αλλάξει κάπου. Αλλάζει. Όχι, βέβαια. Δεν... Τώρα τι συζητάμε τώρα. Άρα. Είπα, παιδιά, ψυχραιμία. Αν πείτε ότι αυτή η κυβέρνηση δεν έχει ενδιαφερθεί για τους άγροτες, θα πείτε ψέματα. Εγώ ως Υπουργός Εργασίας νομοθέτησα και το να παίρνουν το επίδομα μητρότητας οι αγρότες και τους ανέβασα το όριο του χρέους από τις 6-10.000 ευρώ στον ΕΦΚΑ και τον ΠΑΠΑ. Παρόλα αυτά όμως ότι η επιστολή του φόρου, και η κυβέρνηση επιστολή φόρου, θα τα δούμε. Δεν ικανοποιούν τα μέτρα που ακούσατε τον Πρωθυπουργό. Θα τα δούμε. Ζητάγανε 7 λεπτά και του δώσαμε 9 λεπτά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν πιστεύω ότι η διαφορά των 2 λεπτών είναι λόγος για να κλείσει την Αθήνα. Κύριε Υπουργέ, εντάξει. Εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε. Θα τα δούμε αύριο. Ανακοινώσεις λοιπόν για τα απογευματινά χειρουργεία, τα οποία ξεκινάνε από πότε? Σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένουμε όπως είμαστε. Επιστρέφουμε το πολιτικό μας πάνελ.